Όταν πάτε στο γάμο, κάθεται ο γαμπρός έτσι, ξύνεται, κάνει αυτό, περιμένει, είναι οι φίλοι του, τον χαιρετάνε, τον φιλάνε, λέει αυτός, ναι, κάνει έτσι. Ο Κακομοίρης σου λέει, τι θα πάθω, πού πάω, πού πάω. Είναι η μαμά από πίσω με μια βεντάλια και κάνει έτσι και τα λοιπά. Το κάνει έτσι. Ναι. Άρα, μόλις βγει από το αυτοκίνητο η νύφη, καταλαβαίνει με ποιον έχει να παλέψει. Τη μαμά. Θα πω και ποιος είναι, δεν πειράζει, αυτός είναι άνθρωπος καλός και έχει γέλιο. Λοιπόν, εγώ πάντρεψα ένα γιο της αδερφής του Πειραιός του Καλλίνικου. Και ήταν και ο Καλλίνικος μέσα στην... Και περίμενε. Το παιδί πάρα πολύ ωραίο και περίμενε απ' έξω. Κοιτάξτε με, δεν πειράζει, πάρε με, πού είναι το βίντεο, γύρισε. Το παιδί με αυτό εδώ, και κοιτάξτε με, με τον ήλιο αυτό. Μόλις είναι την νύφη το παιδί, κατεβαίνει. Και όπως πάει να κατεβεί, το πιάνει η κυρία αυτή που ήταν ίδιος ο Καλλίνικος χωρίς γένια. Λέει, στη θέση σου. Το έχω δουν τα μάτια μου. Ακούστε κάτι. Μα για όνομα του Θεού, κυρά μου, ας τον άνθρωπο να εκφραστεί. Αυτό τι σημαίνει, η νύφη που ήταν από κάτω, εγώ ήμουν κουμπάρος, λαϊκός ήμουν, εγώ τις πάντρεψα. Λοιπόν, λαϊκός ήμουν και τις πάντρεψα. Και τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, το είδαν τα μάτια μου αυτό, γιατί ο κουμπάρος κάθεται με το καμπρό δίπλα. Και τώρα τι έκανε αυτή. Πάω και της λέω, κάτσε θέση φρόνημα. Μου κάνει αυτό. Γιατί τι έκανα. Πέστε μου ρε χριστιανοί, είμαστε καλά στα μυαλά μας, δεν φαίνεται, λέει προβλήματα, προβλήματα. Από την προτού να γίνει ο γάμος, να το πρόβλημα.